Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 7 Ιουλίου παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Πάτρα η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του Κινάλ Φόφη γεννηματά. Έστειλε μήνυμα ενότητας της κέντρου αριστεράς κατά την ομιλία της στην Αχάια Κλάους. Ολοκληρώθηκε το 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη Δυτική Ελλάδα που διοργανώνεται στην Πάτρα από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης μιλά στο Ιόνιαν για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Συλλαλητήριο κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών στην Κόρινθο. Απολύθηκαν οι 63 συμβασιούχοι στον τομέα καθαριότητας των Δήμων Καλαμάτας, Μεσίνης και Ιχαλίας. Το μονομελές πρωτοδικείο Καλαμάτας απέρριψε τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων. Μεγάλη χασισοφυτεία εντοπίστηκε σε αγροτοδασική περιοχή του Δήμου Ιχαλίας. Αυλή έριξε σήμερα το 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα και διοργάνωσε η εφημερίδα Πελοπόννησος. Παρόν σήμερα ήταν και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος μίλησε στο Ιόνιαν για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο το 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργάνωσε η εφημερίδα Πελοπόννησος. Την αυλαία του συνεδρίου έκλεισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος, μιλώντας στο Ιόνιαν, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις τελευταίες εξελίξεις μετά το Eurogroup, υποστηρίζοντας πως πλέον στην Ελλάδα φυσάει φρέσκος αέρας για την οικονομία. Με την απόφαση για τη διευθέτηση του χρέους που δίνει στη χώρα, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνομολογούν, ένα καθαρό διάδρομο για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις. Να συζητήσουμε λοιπόν για την επόμενη μέρα. Να συζητήσουμε πώς ολοκληρώνοντας αυτήν την 8χρονη μνημονιακή περιπέτεια που τόσο επώδυνη ήταν για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία, μπορούμε πλέον να συζητήσουμε για το πώς θα σχεδιάσουμε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας χωρίς να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό στοίχημα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας στάθηκε στις επιτυχίες των χρηματοδοτήσεων, των επιχειρήσεων αλλά και στην άρτια συνεργασία με φορείς όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ξεκαθάρισε πως πρέπει να συνεχίσουμε να βαδίζουμε σε αυτόν τον δρόμο με προσοχή ώστε να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Πρέπει να δούμε λοιπόν και σε τοπικό επίπεδο ποιες είναι οι προοπτικές που διαμορφώνονται, πώς αυτή η συμφωνία και η έξοδος από τη μνημονιακή περίοδο μπορεί να διευκολύνει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες μάλιστα έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική το τελευταίο διάστημα και θα έλεγα μια ιδιαίτερη εξαγωγική δραστηριότητα την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Θα παρουσιάσουμε αυτά τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη αλλά και αυτά τα οποία θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Χαρίτσης άνοιξε τη συνεδρία εξωστρέφειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υποστήριξε πως το συνέδριο της Πελοποννήσου έρχεται να ανοίξει έναν πολύ γόνιμο διάλογο με την αχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή. Νωρίτερα, στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνεδρία για τον στρατηγικό σχεδιασμό του νέου λιμανιού της Πάτρας. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Χρήστος Λαμπρίδης, ανοίγοντας τη συζήτηση, ξεκαθάρισε ότι το λιμάνι της Πάτρας δεν πωλείται. Σε αυτή την περίπτωση, με τους θεσμούς, πραγματικά υπήρχε μια έντονη διαπραγμάτευση. Δεν θα πάμε πλέον σε πώληση των μετοχών των λιμανιών. Λοιπόν, το λιμάνι της Πάτρας δεν θα πωληθεί, να το πω έτσι. Η συμφωνία με τους θεσμούς είναι να ακολουθήσουμε το ευρωπαϊκό και διεθνές παράδειγμα που αφορά στην σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα μέσω των υποπαραχωρήσεων. Μία επιλογή η οποία και ενθαρρύνει να έρθουν να επενδύσουν επενδυτές οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη γνώση και εμπειρία σε συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και εξασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που νομίζω ότι αυτό έχει λήξει εδώ και καιρό ως επιλογή. Πριν ένα μήνα περίπου, στη συνάντηση πάλι με τους θεσμούς, λήξαμε και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα δρομολογηθεί. Την ίδια ώρα για τη Νέα Δημοκρατία, η ανάπτυξη του λιμανιού της Πάτρας αποτελεί προτεραιότητα, σύμφωνα με τον βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ιωάννη Πλακιωτάκη. Δηλαδή, ακριβώς πιστεύω στην δυνατότητα και στις μεγάλες προοπτικές του λιμένα της Πάτρας και λόγω γεωπολιτικής θέσης και λόγω γεωστρατηγικής θέσης. Και λόγω επειδή ακριβώς συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, για τη Νέα Δημοκρατία το λιμάνι της Πάτρας θα είναι στις άμεσες πρώτες προτεραιότητές μας και πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να αποτελέσει το βασικό, το κεντρικό μοχλό
ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα και τα συμπεράσματα αναμένεται να αναλυθούν τις επόμενες ημέρες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Στην Πάτρα βρέθηκε η επικεφαλής του κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά, προσκεκλημένη σε δείπνο εργασίας στο πλαίσιο του 6ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου. Η κυρία Γεννηματά ξεναγήθηκε στην Αχάια Κλάους και πραγματοποίησε ομιλία στους παρευρισκόμενους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά ακούει την ιστορία της Αχάια Κλάους αλλά και την σύνδεσή της με κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της χώρας. Ανδρέας Παπανδρέου, Μελίνα Μερκούρη και πολλά άλλα πολιτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν αφήσει το στίγμα τους στον χώρο. Ο βελτής μας, η ίδρυα και το θεσμό του είναι ο τουρισμού, ο οποίος τόσο μεγάλη εξέλιξη έχει πια στις μέρες μας. Οι ανοιχτές πόρτες. Και μπορεί να έχει και ακόμα μεγαλύτερη. Εννοείται. Η κυρία Γεννηματά βρέθηκε στην Αχάια Κλάους λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής, συνοδευόμενη από τον αρχαίο βουλευτή Θεόδωρο Παπαθεοδόρου, τον Μανώλη Όθωνα, τον Φίλιππο Σαχινίδη και τον γραμματέα του κινήματος αλλαγής Μανώλη Χριστοδουλάκη. Μιλώντας και στο Ιόνιαν, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε μήνυμα ενότητα σε όλη την κεντροαριστερά, ενώ δήλωσε πως ο τόπος έχει ανάγκη από μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για να το πετύχουμε. Η πρώτη είναι αλλαγή πολιτικής, να φύγει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση και να μπει ένα τέλος στον κατήφορο. Και η δεύτερη είναι ένα ολοκληρωμένο προοδευτικό σχέδιο που θα έχει όμως ελληνική ταυτότητα, ελληνική υπογραφή. Η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής δεν παρέλειψε να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ενώ υποστήριξε πως πιστεύει στη δύναμη του ελληνικού λαού. Πιστεύω στις ελληνικές δυνάμεις, πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την κρίση. Είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε ακριβώς για το τι πρέπει να γίνει για να προσελκύσουμε επενδύσεις και να πετύχουμε το στόχο της ανάπτυξης. Προφανώς δεν αγνοούμε τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει αυτή η κυβέρνηση και το γεγονός ότι αυτή η συμφωνία που έκλεισε ο κύριος Τσίπρας δεν βοηθά. Δεν βοηθά τα συμφέροντα της χώρας, δεν βοηθά την προοπτική της ανάπτυξης. Μας έχει βάλει μία θηλιά στο λαιμό. Όμως εγώ πιστεύω, όπως είπα και πριν, στις δυνάμεις του ελληνικού λαού. Η κυρία Γεννηματά είχε την ευκαιρία να μιλήσει στους παρευρισκόμενους για την δυνατότητα της προσέλκυσης επενδύσεων στην περιοχή, ενώ συνομίλησε και με γνωστά ιστορικά στελέχη της κέντροαριστεράς από την περιοχή. Κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, διαδήλωσαν πολίτες χθες το απόγευμα στην Κόρινθο. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν οι δήμαρχοι Κορινθίων και Άργους Μυκηνών και διοργανώθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Κορινθίας για τη Μακεδονία. Συλλαλητήριο κατά της συμφωνίας για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε στα περιβολάκια Κορίνθου το απόγευμα της Παρασκευής. Μακεδονία! Γη αντριωμένη, ανταριασμένη γη Μακεδονίας του γένους στα χρυσόνυρα και πόνος και αγωνία. Τη συγκέντρωση διοργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Κορινθίας για τη Μακεδονία και παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο Δήμαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός, αλλά και ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος. Και σε λίγα χρόνια η δική μας η Μακεδονία δεν ξέρω τι θα εκφράζει, η δική μας ιστορία, η δική μας παρακαταθήκη. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος αυτό που γίνεται. Θεωρώ ότι σωστή πολιτική εκφράζει τη δεκαετία του 90. Θυμάστε τότε. Υπήρξε ακόμα και το έσκατο μέσο πίεσης, το εμπάρκο από τον αείμνηστο τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Σε εθνικά θέματα θα πρέπει να υπάρχει ομοψυχία. Τώρα για αυτή την προδοσία που έκανε η κυβέρνηση της πατρίδας μας, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν θα ξεπληθεί ποτέ. Θα είναι κάτι που θα στιγματίσει αυτούς, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους, ότι αυτοί στην ιστορία θα μείνουν ως προδότες. Ο κύριος Καμπόσος συμμετείχε στο συλλαλητήριο και ως ομιλητής. Οι Έλληνες όλοι είναι πατριώτες. Αλλά προδότες υπάρχουν και δεξιά και αριστερά. Μην σας αποκοιμίζουν αυτοί που λένε ότι δεν έγινε τίποτα ακόμα. Ξεκίνησαν. Σηκώστε μωρέ ψηλά τις σημαίες. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι Έλληνες. Σηκώστε Έλληνες το κεφάλι. Οι Έλληνες δεν είναι δειλοί. Στη διάρκεια των ομιλιών τονίστηκε η αναγκαιότητα ακύρωσης της συμφωνίας που έχει υπογραφεί, ενώ αναπτύχθηκε και μια σειρά επιχειρημάτων για την ελληνικότητα της περιοχής. Έχω έρθει εδώ με τον υπόλοιπο κόσμο να διαδηλώσω κατά των μεθοδεύσεων της κυβέρνησης.
Είναι αντίθετο στη λαϊκή βούληση, είναι αντίθετο στην ιστορία μας, είναι αντίθετο στην ταυτότητά μας. Θεωρώ ότι οι Έλληνες, παρά την οικονομική κρίση, έχουν ακόμα και αξιοπρέπεια και θυμούνται την ιστορία τους και την παράδοσή τους και σέβονται τους αγώνες που έγιναν, τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν και ειδικά τώρα πιο συγκεκριμένα τους Μακεδονομάχους, αυτούς που αγωνίστηκαν για να ελευθερωθεί η Μακεδονία. Συλλαλητήρια κατά τη συμφωνία των Πρεσπών πρόκειται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις τις επόμενες ημέρες. Το μονομέλες πρωτοδικείο Καλαμάτας απέρριψε τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των 63 συμβασιούχων στον τομέα καθαριότητας των Δήμων Καλαμάτας, Μεσίνης και Ιχαλίας, οι οποίοι επιδίωκαν την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Από τη Δευτέρα οι συμβασιούχοι δεν επιστρέφουν στην εργασία τους και οι Δήμοι θα πρέπει να βρουν τρόπο για να μαζέψουν τα σκουπίδια. Για το θέμα μαζί μας είναι ο κύριος Ευστράτιος Χρυσαφίδης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ του νομού Μεσσηνίας. Κύριε Χρυσαφίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ποια είναι τώρα η επόμενη μέρα για την καθαριότητα στους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Ιχαλίας? Αρχικά να ενημερώσω ότι εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους Δήμους Μεσσήνης, Ιχαλίας και Καλαμάτας. Εκκρεμεί ακόμα για έκδοση για το Δήμο Πύλου Νέστορος και ένα αριθμό ακόμα ατόμων για το Δήμο Καλαμάτας. Για το Δήμο Τριφυλίας να ενημερώσω ότι τα ασφαλιστικά θα εκδικαστούν στις 18 Σεπτεμβρίου του 2018. Λοιπόν, τώρα έχουμε από αύριο, από τη Δευτέρα συγκεκριμένα, στο Δήμο Μεσσηνίας, Καλαμάτας και Ιχαλίας να απουσιάζουν 59 εργαζόμενοι συγκεκριμένα. Σίγουρα θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό γιατί η προκήρυξη 3K που εκδόθηκε για προκειμένου οι Δήμοι να πάρουν μόνιμο προσωπικό έχει καθυστερήσει. Πολύ λίγα άτομα από τη συγκεκριμένη προκήρυξη έχουν αποδεχτεί τη θέση τους και έχουν προσληφθεί στους Δήμους, τους τρεις Δήμους συγκεκριμένους. Άρα η περισσότερη πλειοψηφία δεν έχει αποδεχτεί τις θέσεις τους. Φημολογείται ότι η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων θα είναι μετά τον Οκτώβριο. Με συνέπεια, το καλοκαίρι αυτό και μέχρι τον Οκτώβριο να υπάρχει πρόβλημα αποκομιδής απορριμμάτων. Προφανώς το υπάρχον προσωπικό, όσο έχει μείνει προσωπικό μάλλον. Είναι ελάχιστο. Είναι ελάχιστο. Δεν φτάνει για να καλύψει τις περιοχές και μάλιστα μεσούσεις της τουριστικής σεζόν. Θα σας πω απλά ότι στο Δήμο Μεσσήνης που εργάζομαι έχουν προκηρυχτεί 30 θέσεις, αποδεχτήκαν με τους προσωρινούς πίνακες 9, φέρνουν τώρα 15 άτομα. Από τη στιγμή που ο Δήμος θέλει 30, πώς θα λειτουργήσει με τους 9 και τους 6 μόνιμους που έχει? Είναι αδυνατόν. Θα γίνεται η αποκομιδή, η άκρος απαραίτητη. Μεταξύ αυτών, όταν λέτε άκρος απαραίτητη, προφανώς εννοείται νοσοκομείο, ας πούμε. Κοιτάξτε, τα δρομολόγια, αλλά περικομμένα. Δηλαδή, στο Δήμο Μεσσηνίας βγαίναν 7 δρομολόγια, θα βγουν 5. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τα σκουπίδια στους δρόμους, αν λέμε. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Θα κάνουν μεγάλες προσπάθειες οι εργαζόμενοι για να έχουμε πλήρη αποκομιδή απορριμμάτων. Φυσικά, χωρίς καμία μέρα άδεια, χωρίς ρεπό, χωρίς τίποτα. Μέσα στο καλοκαίρι. Που και αυτοί οι άνθρωποι είναι, θα πρέπει να πάρουν την άδειά τους. Τώρα να έρθουμε στο εξής. Θα συνεχίσετε τον αγώνα σας και αν ναι, με ποιο τρόπο? Δυστυχώς οι συγκεκριμένες αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Κοινοποιήθηκαν εχθές και είναι άμεσα εκτελεστές. Μάλιστα από την προηγούμενη μέρα κιόλας που δημοσιεύτηκαν. Θα γίνει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Θα συνεργαστούμε και με την Ομοσπονδία μας, την ΠΟΕΟΤΑ, που τυχάνει να είμαι και στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, και να δούμε τα παραπέρα τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Για το πρόβλημα αυτό συγκεκριμένο δεν είναι μόνο στο νόμο Μεσσηνίας, είναι πανελλαδικό. Ήδη τέτοιες αποφάσεις τις τελευταίες μέρες έχουν βγει αρκετές. Εδώ όμως θέλω να κάνω μια κριτική στη δικαιοσύνη που βγαίνουν αποφάσεις απορριπτικές αλλά και θετικές. Έχουμε απόφαση στο Δήμο Θεσσαλονίκης επί έκδοσης κυρίας απόφασης με συνέπεια 193 άτομα να γίνουν ορίστου χρόνου. Έχουμε δηλαδή διαφορετική αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Χρυσαφίδη, σας ευχαριστούμε για την σύνδεσή μας. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το επόμενο μας θέμα, μεγάλη χασισοφυτία αποτελούμενη από 628 χασισόδεντρα εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας σε αγροτοδασική περιοχή του Δήμου Ιχαλίας. Ο Γιάννης Συνάπης έχει τις πληροφορίες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμητρα. Η χασισοφυτία εντοπίστηκε σε αγροτοδασική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Στενίκλαρος, Μίλα και Καλλιρόη. Την εντόπισε το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας.
Τα 628 χαϊσόδρα εξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν και το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδίωξης ασφαλείας Καλαμάτας αναζητεί τους δράστες, τους καλλιεργητές, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στον χώρο βρέθηκε και καλλιεργητικός και αρδευτικός χρησμός. Ήταν μια καλά οργανωμένη χαϊσοφυτεία με το ύψος δέντρων από 1,5 μέχρι 2,5 μέτρα. Η συνέχεια τις επόμενες μέρες με την έρευνα που διεξάγει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Καλαμάτας. Μάλιστα, Λαβράκη, λοιπόν, εντόπισε η αστυνομία. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη, για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θέμα. Χρέη 1.000 ευρώ σε ΙΚΑ και ΟΑΕ διαγράφονται με ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Λογιστές πορεοτεχνικοί εξηγούν στο Ιόνιαν ποιους αφορά και τι πρέπει να κάνουν οι τρεις μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων και επαγγελματιών, τις οποίες αφορά η ρύθμιση. Χιλιάδες είναι οι ασφαλισμένοι που βρέθηκαν με χρέη πολλών χιλιάδων ευρώ σε ΙΚΑ και ΟΑΕ λόγω της παράλληλης ασφάλισης σε δύο ή και περισσότερα ταμεία. Ειδικά το μπλοκάκι έχει κάψει πολλούς επαγγελματίες. Αφορά αρκετό κόσμο και τα ποσά σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλα, γιατί ο ΕΦΚΑ μέχρι την 31 του 1996, οι υποχρεώσεις των ΟΑΕ ήταν αρκετά υψηλές. Μια ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας έρχεται στο εξής: να διαγράψει τα χρέη που δημιουργήθηκαν και μάλιστα με μια απλή διαδικασία. Ακόμα δεν ξέρουμε τους χρόνους, σίγουρα όμως θα περάσει από την Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας για να μπορέσει να αποφασίσει αν αυτή η αίτηση που θα υποβάλεις όντως μπορεί να σταθεί και να προχωρήσει η διαγραφή των χρεών στον ΟΑΕ. Η ρύθμιση για τη διαγραφή οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας αφορά τρεις μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων και επαγγελματιών. Δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι παλιοί ασφαλισμένοι πρώτου 1993, στο τέος ΕΤΑΠ ΜΜΕ, οι οποίοι είχαν μπλοκάκι και βρέθηκαν να χρωστούν στον ΟΑΕ, νέους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μετά το 1993, οι οποίοι έχουν ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών, ασφαλισμένους στον τέος ΟΓΑ με απαλλακτικές βεβαιώσεις από τον ΟΑΕ λόγω δραστηριότητας σε μικρούς πληθυσμιακά δήμους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πάνε μέχρι τον ΟΑΕ να μπορέσουν να κάνουν μια αίτηση για απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που έχουν χρεωθεί από το ένα ταμείο, ενώ έχουν πληρώσει, έχουν καταβάλει τις εισφορές τους στο άλλο ταμείο που είσαι αντιγεγραμμένοι. Κάθε ασφαλισμένος που κατέβαλε εισφορές σε ένα ταμείο και βρέθηκε να χρωστά σε ένα δεύτερο ταμείο ως την 31η Δεκεμβρίου 2016, εμπίπτει δηλαδή στην κατηγορία χρεών εύλογης αμφιβολίας, θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μια αίτηση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι λόγω διπλής ασφάλισης δεν έχει καμία οφειλή. Τον τελικό λόγο θα έχει ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας, ο οποίος, αφού ομαδοποιηθούν οι περιπτώσεις, θα εκδίδει υπουργική απόφαση για την απαλλαγή των οφειλετών με διαγραφή των χρεών που έχουν προκύψει. Νεκρός ανασύρθηκε χθες αργά το απόγευμα από τη θάλασσα στην περιοχή των Αλικών Ζακύνθου ένας 72χρονος, ο οποίος ζούσε στο γειτονικό χωριό Καταστάρι. Ο ηλικιωμένος επέπλεε στην επιφάνεια της θάλασσας, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σωρός του 72χρονου θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Πάμε όμως τώρα στη Λακωνία. Συγκέντρωση ενάντια στην εγκατάσταση βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του δικτύου υψηλής τάσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου στον Δήμο Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στη θέση Αλώνα Κουλεντίων. Στην συγκεκριμένη περιοχή πραγματοποιούνται εργασίες για την εγκατάσταση του πρώτου αιωλικού πάρκου. Για το θέμα μαζί μας είναι ο κύριος Πάνος Γράφος, πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρηματιών Μονεμβασιάς. Κύριε Γράφο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς τους τηλεθεατές σας. Να μας πείτε λοιπόν πώς θεωρείτε ότι η εγκατάσταση βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα βλάψει την περιοχή και ποιους τρόπους αντίδρασης έχετε επιλέξει. Ωραία. Ευχαριστούμε. Κατά βάση πρέπει να ξέρετε ότι τόσο μεγάλα βιομηχανικά έργα, όπως και εσείς είπατε, γιατί είναι βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επηρεάζουν άμεσα τόσο το περιβάλλον, γιατί οι επεμβάσεις είναι τεράστιες. Φανταστείτε ότι για μία μόνο ανεμογεννήτρια χρειάζεται να σκαφτεί ένα γήπεδο ολόκληρο με 500 περίπου κυβικά μπετό η κάθε βάση. Άρα αυτό από μόνο του είναι μία τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση, πόσο μάλλον για 6 ή περισσότερες ανεμογεννήτριες όπως προβλέπεται για τη συγκεκριμένη θέση. Η θέση που έχει χωροθετηθεί είναι πάρα πολύ κοντά στο χωριό, είναι δηλαδή στο όριο των 500 μέτρων.
Άρα μιλάμε για ένα έργο που ουσιαστικά σκεπάζει το χωριό, το πνίγει κυριολεκτικά. Ήδη έχει ξεκινήσει και το πνίγει η σκόνη από τα έργα που γίνονται. Mm-hmm. Οι δρόμοι, άλλη μια μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Μιλάμε για δρόμους μέσου πλάτους 8-10 μέτρων, οι οποίοι διανύγονται μέσα από το φυσικό περιβάλλον και καταστρέφουν όχι μόνο το ίδιο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και όλες τις εκατέρωθεν ιδιοκτησίες του χωριού. Όλα τα κτήματα ουσιαστικά είναι τώρα εν δυνάμει, γεμάτα σκόνη, γεμάτα απόβλητα από τις εξκαφές, επιχώματα. Όλο αυτό λοιπόν είναι μία επιβάρυνση. Επίσης, αυτό που είναι για μας το πιο σημαντικό, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, ένα τέτοιο πάρκο, μια τέτοιου μεγέθους εγκατάσταση, δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη, δεν ρωτήθηκε ποτέ η τοπική κοινωνία, δεν ρωτάται η τοπική κοινωνία σε ανάλογες επεμβάσεις. Μένει δηλαδή ο κάτοικος κυριολεκτικά έξω από το να έχει άποψη για το τι σημαίνει στον τόπο του. Και αυτό για μας είναι τραγικό. Έτσι, έως δηλαδή εντελώς αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό. Θα υπάρξουν ανταποδοτικά ωφέλη για την περιοχή σας? Θα σας απαντήσω. Δεν υπάρχει κανένα ανταποδοτικό όφελος που να μπορεί να ισοσκελίσει την περιβαλλοντική καταστροφή και την αλλαγή του τρόπου που κάποιος ζει. Όταν αλλάζει η ποιότητα της ζωής σας, όσα και να σας δώσουν δεν είναι ποτέ αρκετά. Και φυσικά δεν υπάρχουν σοβαρά ανταποδοτικά ωφέλη, δηλαδή το αν θα φτηνίνει το ρεύμα κατά κάποια ευρώ για ένα διάστημα, αυτό δεν θεωρείται ανταποδοτικό όφελος. Έτσι. Αλλά και πάλι σας λέω ότι όσο μεγάλο και αν είναι το ανταποδοτικό όφελος, η ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου και το ότι θα καταστραφεί η καθημερινότητά του, πόσο στοιχίζει κατά μια αντικειμενική άποψη? Υπάρχει κάποιο ποσό δηλαδή που να καλύπτει αυτή την καταστροφή? Έχουμε τώρα μια συγκέντρωση, όπως είπαμε, mm-hmm. μπροστά. Θα κλιμακώσετε τον αγώνα σας? Τι σκοπεύετε να κάνετε? Κοιτάξτε, ο αγώνας αυτός έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Είναι σε πολλά επίπεδα. Με παραστάσεις σε Υπουργεία, Νομαρχίες, Περιφέρειες τώρα κλπ. Με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκκρεμεί και νέα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Θα συνεχίσουν ενδεχομένως να χρειαστούν και νέες προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Παράλληλα όμως, σε άλλο επίπεδο, είναι και κινηματικές δράσεις. Δηλαδή, οι κάτοικοι και όχι μόνο οι κάτοικοι, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, οι δημότες του Δήμου Ανεμβασίας, με φυσική παρουσία θα ανέβουμε στο βουνό. Είναι η δεύτερη φορά, το ίδιο έγινε και πριν 10 μέρες. Θα ανέβουμε στο χωριό, στο βουνό, για να με φυσική παρουσία να επιδιώξουμε τη διακοπή των εργασιών έστω για λίγες ώρες. Μάλιστα. Κύριε Γράφο, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο, πού έχει φτάσει η κατάσταση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε, αυτό που πρέπει να γίνει, να καταστεί σαφές στην κοινωνία μας και στους τηλεθεατές σας, είναι ότι δεν είναι δυνατόν τόσο μεγάλα βιομηχανικά έργα να γίνονται ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Για μας είναι αυτό το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας έδωσε εντολή στα συνεργεία του Δήμου να προχωρήσουν σε φυτέψεις θάμνων και γκαζών στην περιοχή του Κόκκινου Μήλου, ενώ διαμόρφωσαν περαιτέρω τον χώρο που προορίζεται για ένα ακόμη πάρκο αναψυχής και περιπάτου. Ο Δήμος Πατρέων έχει ξεκινήσει από πέρυσι εργασίες για να δημιουργήσει στην περιοχή του Κόκκινου Μήλου, στο χώρο της πρώην Εμποροπανήγυρης, ένα πάρκο 15 στρεμμάτων. Στη συνέχεια από τον Νότιο Πάρκο έχουμε έρθει τώρα εδώ πέρα στο Κόκκινο Μήλο, τον ξεβρωμήσαμε, πιάσαμε και την Εμποροπανήγυρη, γίνεται πλέον ένα πάρκο το οποίο είναι νέο και σε λίγο θα φτάσουμε να είναι κοντά και στο Νότιο Πάρκο. Στο χώρο αυτό έγινε την Τετάρτη φύτευση δέντρων, θάμνων και γκαζών, ενώ σύντομα θα εγκατασταθεί παιδική χαρά, παγκάκια και άλλες εγκαταστάσεις. Ναι. Έλα να διαφημιστούμε και στον τουρίστα που έρχεται εδώ στο λιμάνι μας. Μα και αυτοί περνούν, τα βλέπεις. Είναι μια νέα παρέμβαση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να έρθουμε εδώ πέρα και να απολαύσουμε τη θάλασσά μας, να ομορφύνει ο χώρος μας, να ανοίξει και η καρδιά μας και από τα τόσα βάσανα που έχουμε να μπορούμε τουλάχιστον να ανασάνουμε. Και η ευχή μου είναι να συνεχίσει το έργο, να αξιοποιηθούν και άλλες παραλίες, γιατί
και από την πθορά θα τις γλιτώσουμε, αλλά και ο κόσμος θα τις χαίρεται. Στο πρόσφατο παρελθόν έχει γίνει η παρέμβαση οργάνων του Λιμεναρχείου Πατρών, ενώ στο σημείο είχε κληθεί και η αστυνομία. Η Δημοτική Αρχή, όπως έκανε και με τη διαμόρφωση του Νότιου Πάρκου, αδιαφορεί για τα όποια εμπόδια συναντά και συνεχίζει στη λογική της λαϊκής απέτησης. Και εδώ πέρα όμως δυστυχώς έχουμε τα εμπόδια, τους οποίους τους παρακάμπτουμε, τους νόμους τους, τις κλήσεις σε απολογία, τους εισαγγελείς που θα μας τιμωρήσουν γιατί κάναμε την αμαρτία να ξεβρωμίσουμε τον χώρο. Θα τα ξεπεράσουμε και αυτός, διότι δυστυχώς υπάρχουν πάντοτε τα ζυζάνια τα οποία θέλουν να τρέχουν και νομίζουν ότι κρατώντας ένα νόμο ή μία παράγραφο ότι με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσουν την δράση μας. Ο Δήμαρχος Πατρέων, μιλώντας από το σημείο όπου την Τετάρτη συνεχίστηκαν οι ήπιες παρεμβάσεις, δήλωσε πως κάποια στιγμή θα απαιτηθεί και η νομοθετική βούλα, ώστε ο Δήμος να προχωρήσει σε πιο σημαντικές παρεμβάσεις και μεγαλύτερες υποδομές στο παραλιακό μέτωπο. Χρειαζόμαστε να έχουμε και μία νομοθετική ρύθμιση που να μας δίνει τη δυνατότητα να τα κάνουμε. Και θα τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά. Και θα γίνουν, διότι πλέον έχει γίνει κατανοητό ότι είτε μας το δώσουν είτε δεν μας το δώσουν. Ο πατραϊκός λαός αυτά τα πήρε. Τα πήρε με τη θέλησή του. Ο Δήμος με τους εργαζόμενους του και τον μηχανολογικό εξοπλισμό του συνεχίζει τις εργασίες για τη διαμόρφωση ενός ακόμη χώρου αναψυχής με τελικούς αποδέκτες και χρήστες τους κατοίκους της εκάστοτε περιοχής. Η ορχήστρα πνευστών από την Αυστρία, Danubia Symphonic Winds, βρίσκεται στην Καλαμάτα για μια συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Η συναυλία θα γίνει στο Κάστρο Καλαμάτας την Κυριακή 8 Ιουλίου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, η Συμφωνική Ορχήστρα Πνευστών από την Αυστρία, Danubia Symphonic Winds, βρίσκεται στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και μαζί με μαθητές και απόφοιτους του Δημοτικού Οδείου, καθώς και το Νεανικό Φωνητικό Σύνολο Μελίφωνο, θα δώσουν μια συναυλία την Κυριακή 8 Ιουλίου στο Κάστρο Καλαμάτας. Είναι από μια παραδουνάβια περιοχή, 5 σχολεία τα οποία έχουν συνεργαστεί και έχουν δημιουργήσει μια χοροδία, μια ορχήστρα συγγνώμη. Αυτή η όμορφη συνεργασία λοιπόν που έχει ξεκινήσει με το Δημοτικό Δίο Καλαμάτας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη συναυλία που εμείς θα την απολαύσουμε στην Καλαμάτα, στο Κάστρο, την Κυριακή το βράδυ στις 9 η ώρα. Η Συμφωνική Ορχήστρα Πνευστών από την Αυστρία θα δώσει συναυλίες σε Μάνη, Κορώνη και Αρχαία Μεσσίνη πριν κλείσει την επίσκεψή της στην Πελοπόννησο με την συναυλία στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Ξεκινάμε τις δράσεις μας με μια πολύ σημαντική συνεργασία. Η κυρία Αριάδνη Βαζίλη και ο κύριος Ανδρέας Συμπένιο, ο μαέστρος, έρχονται από την Αυστρία, εκπροσωπούν μια ορχήστρα που ονομάζεται Danubia και είναι ορχήστρα πνευστών και κλωστών οργάνων. Μια πολύ σημαντική ορχήστρα νέων μουσικών που έχει διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς και έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενούμε εδώ και λίγες μέρες στην Καλαμάτα, όπου κάνουν πρόβες μαζί με το νεανικό και το γυναικείο Μελίφωνο και συμπράττουν σε μια σειρά από συναυλίες. Η Συμφωνική Ορχήστρα Πνευστών, Danubia Symphonic Winds, αποτελεί ένα πρόγραμμα συνεργασίας μουσικών σχολείων της Αυστρίας. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νέους μουσικούς να βιώσουν ως μέλη μιας μεγάλης ορχήστρας ξεχωριστά έργα συμφωνικής μουσικής για πνευστά και να τα παρουσιάσουν με την υψηλότερη δυνατή απόδοση. Είμαστε ενθουσιασμένοι από τη φιλοξενία της Καλαμάτας, είμαστε ενθουσιασμένοι από πόσο μεγάλη καλλιτεχνική εξέλιξη έχει αυτή η πόλη και πόσες δυνατότητες προσφέρει και σε διακεκριμένους μουσικούς αλλά και σε νέους για μια καλλιτεχνική παρουσίαση. Η συναυλία της Κυριακής περιλαμβάνει πρόγραμμα με έργα από Αυστριακούς και Έλληνες συνθέτες, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων από το Ionian. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό σας βράδυ.